Ευαγγελίες λοιπόν 1080, β' κεφάλαιο, 2 κεφάλαιο, 7 εδάφιο από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, την καθολική, την πρώτη. Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, αλλά εντολή παλαιά, την οποία είχετε απ' αρχής. Η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος τον οποίον ακούσατε απ' αρχής. Πάλι είναι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές, εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως το αληθινόν ήδη φέγγει. Ως της λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισή των αδελφών αυτού εν το σκότι είναι έως τώρα. Ως της αγαπά των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει και σκάνδαλον εν αυτό δεν είναι. Ως της όμως μισή των αδελφών αυτού εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω προς εσάς τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες σας δια το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Γράφω προς εσάς νεανίσκη, διότι ενικήσατε τον πονηρό. Γράφω προς εσάς παιδεία, διότι εγνωρίσατε τον πατέρα. Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Έγραψα προς εσάς νεανίσκη, διότι είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν ημίν και ενικήσατε τον πονηρόν. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν τις αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι εν αυτό, διότι πάντα το εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού παρέρχεται, ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Παιδεία, εσχάτη ώρα είναι και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών, διότι αν ήσαν εξ ημών ήθελον μένει με θυμών, αλλά εξήλθον για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν. Και διότι παν ψεύδος, εκ της αληθείας δεν είναι. Τι είναι ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Πάς ο αρνούμενος τον Υιόν δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Ως της ομολογεί τον Υιόν, έχει και τον Πατέρα. Εκείνο λοιπόν το οποίο ημείς ακούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν, εκείνο το οποίο ακούσατε απ' αρχής, και ημείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτήν η υπόσχεση την οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς, η ζωή η αιώνιος. Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, παλαιά εντολή. Και η εντολή στην οποία αναφέρεται τώρα ο αδελφός μας ο Ιωάννης το 90 μετά Χριστό, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι η Καινή Διαθήκη. Και λέγει στο 24, εκείνο λοιπόν το οποίο απ' αρχής ακούσατε, ας μένει μέσα σας και αν μένει μέσα σας εκείνο το οποίο απ' αρχής ακούσατε, και αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Λόγος του Θεού. Το ακούσαμε, το πιστέψαμε, το δεχτήκαμε και κατοικεί μέσα μας. Και μάλιστα προτρέπει ο Λόγος του Θεού, ας κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού εντός σας. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού δεν είναι μία γνώση επιφανειακή που έρχεται και φεύγει. Είναι όπως διαβάζουμε ένα βιβλίο, είτε επιστημονικό, είτε επαγγελματικό, είτε οτιδήποτε βιβλίο. Το διαβάζουμε, πολλές φορές χαιρόμαστε, άλλες φορές όχι, αλλά πολλές φορές χαιρόμαστε για αυτό το βιβλίο, άλλες φορές κουραζόμαστε για να το μάθουμε, γιατί δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό, αλλά πρέπει να το μάθουμε γιατί είναι ωφέλιμο για μας, χρήσιμο για τη δουλειά μας, χρήσιμο για το σχολείο μας, αλλά όλα αυτά τα βιβλία, όσες φορές και να τα έχουμε διαβάσει, όσες φορές, προσέξτε το αδερφοί αγαπητοί, και αν έχουμε ασχοληθεί, στο τέλος φεύγουμε. Και ούτε ανάμνησης δεν υπάρχει.
Όμως ο Λόγος του Θεού είναι κάτι άλλο. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα βιβλίο απλό. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Ο Λόγος του Θεού ζει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ζει. Μπαίνει μέσα στην ψυχή σου και ζει. Δηλαδή τι σημαίνει ζει? Το διαβάζω, το ακούω, βγαίνω έξω, περπατάω και ανάλογα με τις συνθήκες της ζωής έρχεται στο μυαλό μου. Και να δούμε πώς έρχεται. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Ενεργεί, είναι ζωντανός μέσα μου, ενεργεί και είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα. Γιατί? Γιατί διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Δηλαδή όχι μόνο ζει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, όχι μόνο ενεργεί, αλλά έρχεται και διαχωρίζει την ψυχή μας από το πνεύμα μας. Πολλές φορές η ψυχή μας που εκφράζει την επιθυμία, η καρδιά μας, διαφοροποιείται με βάση το Λόγο του Θεού από τη λογική μας. Η καρδιά λέει το θέλω αυτό. Η λογική λέει δεν πρέπει. Και ο Λόγος του Θεού κατευθύνει. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού μπαίνει μέσα μας και ξεχωρίζει τα συναισθήματα, τη σκέψη, τη λογική. Αρχίζει δηλαδή και σου δείχνει ο Λόγος του Θεού. Προσέξτε τη διαφορά. Πώς είναι η συνείδηση στον απλό κοινό άνθρωπο που λένε ότι η συνείδησή του τον ελέγχει? Εδώ τώρα έχουμε κάτι πολύ περισσότερο. Έχουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ζωντανός δια Πνεύματος Αγίου. Και ο Λόγος του Θεού πιάνει φωτιά μέσα μας. Λες ένα ψέμα, τι είπα? Πω τι έγινε? Αυτό τι είναι? Είναι ο Λόγος του Θεού που κατοικεί μέσα μας και είναι κοπτερότερος από οποιοδήποτε δίστομο μαχαίρι και διέρχεται ως διαιρέσεως, μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, ακόμη και στη δύναμη του σώματος. Επεμβαίνει και στο σώμα, επεμβαίνει και στην ψυχή, επεμβαίνει και στο πνεύμα, τα διαχωρίζει όλα και κυβερνάει. Και τώρα ο άνθρωπος μπροστά σε αυτό το λόγο που κατοικεί μέσα του πρέπει να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να εκλέξει και να απορρίψει. Ο Λόγος του Θεού δεν μοιάζει με όλα τα άλλα τα βιβλία. Ο Λόγος του Θεού δεν μοιάζει με όλες τις άλλες γνώσεις. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, έχει μία δύναμη υπερθαύμαστη. Και τι λέει τώρα ο Απόστολος Ιωάννης? Εάν μένει μέσα σας εκείνο το οποίο ακούσατε απ' αρχής, και εσείς θα μένετε στον Υιό και στον Πατέρα. Αυτό εξασφαλίζει αυτή η κατοίκηση του Λόγου του Θεού εντός μας, που προϋποθέτει βεβαίως για την υπακοή στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί? Γιατί αν μια φορά σε ελέγξει ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και εσύ αδιαφορήσεις, δεύτερη φορά σε ελέγξει και εσύ πάλι αδιαφορήσεις, τρίτη φορά σε ελέγξει, ο έλεγχος θα αρχίζει να αμβλύνεται και τότε θα γίνει η καρδιά μας πορωμένη. Όπως λέει η Γραφή, επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, ώστε δεν δύναται να ακούσει αν και έχουν αυτιά. Δεν δύναται να εννοήσωση αν και έχουν πνεύμα. Γιατί? Γιατί πορώνεται, αμβλύνεται, να το πω και πιο γραφικά, σβήνει το Πνεύμα το Άγιο που φορτώνει, που φουντώνει, που μεγαλώνει τη δύναμη του Λόγου του Θεού στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στην ψυχή μας. Αν όμως ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, ευαίσθητος στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, είναι γεγυμνασμένα τα αισθητήριά του ώστε να απορρίπτει το αχρίον και να εκλέγει το αγαθόν, τότε ο Λόγος του Θεού όχι μόνο ζει μέσα του, αλλά και φουντώνει και αυξάνει. Και πια ο άνθρωπος διοικείται, αυτή είναι η διοίκηση, διοικείται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί όχι μόνο πια ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου ή το Πνεύμα το Άγιο με το Λόγο του Θεού τον ελέγχει ώστε να απορρίπτει το αχρίον και να εκλέγει το τίμιον, αλλά του μιλάει και μέσα του ο Λόγος του Θεού και τον οδηγεί τον άνθρωπο και τον οδηγεί στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου ή
Το Πνεύμα το Άγιο με το Λόγο του Θεού δημιουργεί εντός του ανθρώπου οτίον πεπαιδευμένων. Όχι αυτό το οτίον, ετούτο εδώ το οτίον. Όχι το οτίον αυτό που ακούμε, αλλά το οτίον αυτό που ακούμε, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και δημιουργεί εντός του ανθρώπου οτίον πεπαιδευμένου, ώστε ο άνθρωπος δεν περπατάει πια με την άποψή του, με τη γνώμη του, με τη σκέψη του, με τη φαντασία του πολλές φορές, αλλά ο άνθρωπος περπατάει με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και πλέον στον άνθρωπο αυτό ισχύει το γεγραμμένο, όσοι ζείτε δια του Πνεύματος, εν το Πνεύματι να περπατάτε και δια του Πνεύματος. Ο άνθρωπος πια περπατάει δια του Πνεύματος του Αγίου. Κυβερνάτε, γιατί ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως εντός του. Εάν λοιπόν ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, αυτό που ακούσατε απαρχής κατοικεί εντός σας, τότε και εσείς κατοικείτε μέσα στο Χριστό και μέσα στον Πατέρα. Και ο άνθρωπος αυτός πια, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ακούει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι μόνο ότι διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι ότι κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά προστατεύεται από τον Ιησού Χριστό και απολαμβάνει την αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει, την υπεράσπιση του Ιησού Χριστού, τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, τη φιλία του Ιησού Χριστού, την αδελφοσύνη του Ιησού Χριστού, την αγάπη και την ισχύ και τη δύναμη και την εξουσία του Ιησού Χριστού, πρώτον, απολαμβάνει δεύτερον τη φροντίδα του Πατέρα, την αγάπη του Πατέρα, την προστασία του Πατέρα, τα δώρα του Πατέρα, τις δόσεις αγαθές του Πατέρα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο δούλος του Θεού και η δούλη του Θεού. Ό,τι γίνεται στη ζωή τους είναι δια Πνεύματος Αγίου. Ό,τι προηγείται στη ζωή τους είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι έπεται στη ζωή τους είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, συγκεκριμένα πράγματα, ό,τι συνέβη μέχρι σήμερα είναι από το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας, από την πρόνοια του Θεού, είναι από την αγάπη του Θεού. Ό,τι ζούμε τώρα είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και σε αυτό θα μείνω σαν παράδειγμα. Το ότι ήρθαμε σήμερα στην Εκκλησία είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα γιατί είμαστε καλοί, δεν ήρθαμε εδώ πέρα γιατί έχουμε πάρει απόφαση, εδώ ήρθαμε γιατί μας οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός προπορευόταν, γιατί ο Ιησούς Χριστός άνοιξε το δρόμο. Κατ' επανάληψη έχω πει, και είναι αληθές. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να έρθει στην Εκκλησία σήμερα, αν ο Χριστός δεν άνοιγε δρόμο να μας φέρει στην Εκκλησία. Κανείς μας. Αλλά δεν είναι και μόνο το σημερινό, δηλαδή δεν είναι το παρελθόν ότι έγινε δια Πνεύματος Αγίου, το παρόν ότι γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, αλλά και το μέλλον μας είναι εξασφαλισμένο ότι γίνεται, θα διοικείται, θα οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Να σας πω κάτι άλλο, τι να θέλω περισσότερο. Τι να θέλω περισσότερο όταν έχω αυτή τη βεβαιότητα ότι το χθες είναι σχέδιο χάρις, έλεος, οδηγία Θεού, το σήμερα είναι σχέδιο, χάρις, έλεος Θεού και το αύριο ακόμη περισσότερο. Δόξα στο Θεό. Τι άλλο να θέλω. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Ύστερα από αυτό, αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Εάν περπατάς έτσι, αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, την οποία υπεσχέδει προς εμάς. Η ζωή αιώνιος. Δεν είναι λοιπόν ότι έχω εξασφαλίσει την ευλογία του Θεού εδώ στη γη, αλλά έχω και μία υπόσχεση. Έχω μία ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι είναι πιστός ο υποσχεθής όταν θα έρθει εκείνη η μέρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, που θα κατέβει ο Χριστός στο μεσουράνημα για να παραλάβει την Εκκλησία του δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο που ενεργούσε στο χθες το δικό μου, στο σήμερα το δικό μου, και εκείνη την ημέρα που θα είναι το αύριο το δικό μου, θα ενεργήσει και θα με πάρει στον ουρανό. Και έτσι περπατάω ασφαλώς. Δεν περπατάω με αμφιβολίες. Και αδερφοί αγαπητοί, η αμφιβολία είναι πολύ κακό πράγμα. Σε ταλαιπωρεί. Θα είμαι, δεν θα είμαι. Αν κατοικεί πλούσια ο Λόγος του Θεού εντός σου,
ακούς καθαρά και σε ελέγχει καθαρά το Πνεύμα το Άγιο και υποτάσσεσαι εκλέγοντας πάντοτε το τίμιον με βάση το Λόγο του Θεού και απορρίπτοντας το αχρίον με βάση το Λόγο του Θεού, μη φοβάσαι τίποτα. Η ζωή σου στα χέρια του Χριστού. Και εσύ κατοικείς μέσα στον Χριστό και μέσα στον Πατέρα. Μπορεί να κλονίσει τίποτα αυτή την πορεία μας εν ασφαλεία προς την αρπαγή της Εκκλησίας? Η απάντηση είναι βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει κάτι που μπορεί και όλα αυτά να γίνονται στη ζωή μας που προαναφέραμε απόλυτα και στην αρπαγή της Εκκλησίας, της Εκκλησίας να μην βρεθούμε. Την ευλογία του Θεού να την απολαμβάνουμε. Να νομίζουμε ότι επίκειται η ευλογία του Θεού και να μην έρχεται ποτέ. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο. Υπάρχει και μια καινούργια έντολη που πρέπει να την προσέξετε και η οποία είναι αληθινή για σας. Ότι το σκοτάδι παρέρχεται, το φως το αληθινό ήδη φέγγει. Αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση του σκότους. Το σκοτάδι όλο και θα απομακρύνεται και το φως θα έρχεται μέχρι να λάμψει ο φωσφόρος σαν μεσημέρι. Όποιος όμως μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και θέλω να το επαναλάβω για να το τονίσω, μέσα σε αυτή τη ζωή όπου κατοικεί ο Λόγος του Θεού εντός μας, κατοικεί ο Λόγος του Θεού, ο απαρχής, κρατική, η παλαιά εντολή. Μέσα σε αυτή τη ζωή που περπατούμε με τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου όπως την προπεριγράψαμε. Το βέβαιο είναι ότι το σκοτάδι θα απομακρύνεται από μας και το φως θα αυξάνει, θα αυξάνει, θα αυξάνει μέχρι να φύγουμε για τον ουρανό. Η αμαρτία, οι πτώσεις, η ταλαιπωρία, η ανομία, η αδικία θα απομακρύνονται. Ο αγιασμός, η καθαρότητα θα αυξάνουν. Αν όμως μέσα σε αυτή την καινούργια εντολή που δημιουργεί αύξηση του φωτός και εξαφάνιση του σκότους, κάποιος μισεί τον αδελφό του, ως της λέγει ότι είναι το φωτί και μισεί τον αδελφό του, στο σκοτάδι είναι έως τώρα. Δηλαδή έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, να το πω έτσι πιο, την έχει πάθει. Την έχει πάθει. Βλέπει το Λόγο του Θεού να κατοικεί μέσα του, βλέπει να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, βλέπει τις επεμβάσεις στη ζωή του Θεού στη ζωή του, βλέπει τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του, βλέπει τα θαύματα, προφητεύει, ακόμη κάνει και θαύματα, ακόμη και δαιμόνια εκβάλλει, όμως επειδή μισεί τον αδελφό του, έναν αγαπάει τους 999 και μισεί έναν ή ακόμη λιγότερο και δεν αγαπάει έναν. Έναν. Αυτός δεν το έχει καταλάβει, αλλά είναι στο σκοτάδι έως τώρα. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Και εγώ το σκέφτομαι για τον εαυτό μου τώρα και φέρνω σαν παράδειγμα. Έρχομαι στην Εκκλησία, περιττώ με τη χάρη του Χριστού τους αδελφούς μου, περιττώ την Εκκλησία, φροντίζω την οικογένειά μου, φροντίζω σοφορώ τα αδέλφια μου, αλλά αυτόν τον αδελφό δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Τα έχω χάσει όλα. Στο σκοτάδι. Και δεν έχω καταλάβει και τίποτα. Και θα βρεθώ προ μεγάλων εκπλήξεων εκείνη την ημέρα. Θα δω αυτούς που υπηρετώ, εις άλλους κηρύξας, εγώ θα βρεθώ αδόκιμος. Γιατί? Γιατί τώρα με απροσεξία, με αδιαφορία, ενώ ακούω το Λόγο του Θεού, ενώ φωνάζει ο Λόγος του Θεού, εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Και τι θα κάνω? Εδώ τώρα είναι ο αγώνας ο καλός. Δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Γιώργο, πρέπει να αγωνιστείς να τον αγαπήσεις. Πρέπει να αγωνιστείς να σου φτιάξει ο Θεός την καρδιά. Γιατί αν αφήσεις να μην τον αγαπάς, θα οδηγηθείς στο να μισήσεις. Και όποιος μισεί τον αδελφόν αυτού είναι στο σκοτάδι, τελειωμένα τα πράγματα, περπατάει στο σκοτάδι
καμία διαφοροποίηση, δεν εξεύρει που υπάγει, γιατί το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Από έναν αδερφό που λιγόστεψε η αγάπη μου, προχώρησε, έλειψε η αγάπη μου, προχώρησε, δημιουργήθηκε μίσος στην καρδιά μου και χάνω τα πάντα. Χάνω την υπόσχεση του Θεού που είναι η αιώνια ζωή. Χάνω την ευλογία του Θεού, περιμένω να με ευλογήσει ο Θεός, ελπίζω να με ευλογήσει ο Θεός, προσεύχομαι να με ευλογήσει ο Θεός και ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Δεν παίρνω απάντηση καμία. Και αυτό να προσέξουμε αδερφοί, γιατί υπάρχουν καρδιές και είναι οι περισσότερες, για να μην πω όλες, για τις οποίες ο Λόγος του Θεού λέει ότι η καρδιά μας την απατηλεί υπερπάντα και σφότερα διεφθαρμένη, που δικαιολογούν την έλλειψη της αγάπης σε ορισμένους, σε ορισμένο ή σε κάποιους ανθρώπους. Δεν φταίω εγώ, αυτός φταίει. Το ερώτημα δεν είναι ποιος φταίει, το ερώτημα δεν είναι το γιατί. Το θέμα μας είναι, αδερφοί αγαπητοί, το εάν υπάρχει έλλειψη αγάπης ή και μίσους. Μπορεί να έχεις 1000 δίκια. Και εκεί που πρέπει να προσέξουμε είναι όταν έχουμε δίκιο. Και όταν έχουμε δίκιο, δημιουργούνται σκέψεις στην καρδιά μας. Δεν μου μίλησε, δεν μ' άκουσε, με στραβοκοίταξε, είπε έτσι στον αδερφό και το μάθα, έκανε αυτή την κίνηση και το είδα. Αρχίζουν και δημιουργούνται σκέψεις και αρχίζει ο άνθρωπος και συλλογίζεται, όχι όπως θέλει ο Λόγος του Θεού, αυτά τα οποία είναι σεμνά, αληθή, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, αρετή και έπαινος. Αρχίζει η καρδιά και δεν σκέφτεται το αγαθόν, αρχίζει η καρδιά και σκέφτεται το κακόν. Α, το παλιό παιδό, α, το παλιό κόριτσο, μωρέ χριστιανός είναι αυτός, μωρέ άκουσε τι είπε, δεν τον μπορώ να τον βλέπω, τον πάω από εκεί, έρχεται από εκεί και πάω από εδώ, δεν τον αντέχω. Και να έχει και δίκιο. Πολλές φορές βέβαια δεν έχει δίκιο, αλλά εγώ λέω το χειρότερο, να έχει και δίκιο. Έρχεται ο Θεός τώρα και λέει, δεν είναι το θέμα αν έχεις δίκιο. Μπορεί να είμαι και παλιόπαιδο, μπορεί να είναι και παλιάδελφος, μπορεί να είναι και υποκριτής, μπορεί να είναι και πονηρός, θα προσέχεις, θα φροντίζεις, θα προσεύχεσαι, θα μεριμνάς, αλλά δεν θα πάψεις να αγαπάς. Δεν θα πάψεις να αγαπάς. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι διαπνεύματος Αγίου, εγκεχημένη της καρδίας μας διαπνεύματος Αγίου. Βέβαια θα μου πείτε, πώς μπορώ να αγαπήσω αυτόν ο οποίος με βλάπτει, ο οποίος είναι πονηρός, ο οποίος πώς θα τον αγαπήσω? Τον αγαπήσεις με την ελπίδα ότι την επέμβαση θα την κάνει ο Χριστός, με την ελπίδα ότι και αν χρειαστεί, ευχόμαστε να μην χρειαστεί, αλλά και αν χρειαστεί να γίνει κρίση, δεν την κάνεις εσύ, την κάνει ο Χριστός. Και αν χρειαστεί, ευχόμαστε να μην χρειαστεί, να επέλθει και η οργή του Θεού, δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει ο Χριστός. Και αν χρειαστεί, να επέμβει και πιο δραστικά επάνω στην κακία του, στην αμαρτία του, στο φθόνο του, στην πονηριά του, σε οποιαδήποτε κατάσταση, δεν το κάνεις εσύ, εσύ θα τον αγαπάς, εσύ θα την αγαπάς. Όλα αυτά, η κρίση, η εκδίκηση, ανήκει στο Θεό. Και ο Θεός βλέπει, ο Θεός ξέρει. Και επειδή ο Θεός βλέπει και ο Θεός ξέρει, λέω εγώ, πρέπει μήπως και κάνω λάθος. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι δεν κάνουμε λάθος. Βρεμπάς και κάνουμε λάθος. Και βρεθούμε και ένοχοι ενώπιον του Θεού. Τι ωραία όμως που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, στην ασφάλεια, Κύριε, και στον αγώνα, να την αγαπήσεις αυτή την αδελφή, να τον αγαπήσεις αυτόν τον αδελφό, να τον υπηρετήσεις, να τον φροντίσεις, με προσοχή. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Με προσοχή, αλλά να τον βοηθάς,
και ο Θεός θα είναι μαζί σου και ο Θεός θα τακτοποιήσει τα πάντα. Ποιος ξέρει αν έχεις δίκιο και αν μετανοήσει. Ο Θεός θα τον ευλογήσει. Ποιος ξέρει αν έχεις άδικο και έχεις κακή κρίση. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, η ασφάλειά μας είναι η ελπίδα μας στο Χριστό. Για την καλή διαγωγή μας. Και η ασφάλειά μας για τη Βασιλεία των Ουρανών είναι η αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αγαπάς. Δεν είναι εύκολο. Είναι αγώνας. Γονατίσεις και πεις, Κύριε, ευλόγησέ τον. Ευλόγησέ την. Πολύ. Και ο Θεός θα επέμβει και θα φτιάξει και τη δική σου την καρδιά, θα φτιάξει και όλα τα άλλα στη ζωή μας. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δια της αγάπης κερδίζουμε τις ψυχές μας. Όπως είναι γεγραμμένο, γιατί είναι γεγραμμένο. Ο Θεός μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου δια να είμεθα Άγιοι δια της αγάπης. Γραμμένο. Ο αγιασμός μας έρχεται από το Λόγο του Θεού όπως ακούσαμε, έρχεται από την οδηγία του Πνεύματος Αγίου όπως ακούσαμε, έρχεται από τον έλεγχο και από το οτίον των πεπαιδευμένων και από τη διοίκηση του Θεού όπως ακούσαμε, αλλά η σφραγίδα και η ολοκλήρωση του αγιασμού μας και της ειρήνης με τα πάντων των ανθρώπων, χωρίς του οποίου αγιασμού κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου, είναι η αγάπη μας. Η αγάπη του Θεού. Και είναι ένας ωραίος αγώνας, δύσκολος αγώνας. Να υποτάξεις την καρδιά σου να αγαπήσει αυτόν που σε μισεί. Να αγαπήσει αυτόν που σε κακολογεί. Να αγαπήσει αυτόν που πονηρεύεται, που πανουργεύεται. Δύσκολο. Αλλά όταν εσύ νικήσεις, τότε θα νικήσει και ο Χριστός. Τότε θα επέμβει και ο Χριστός. Αλληλούια. Και έτσι λοιπόν έρχεται τώρα ο Ιωάννης και αφού μας τα είπε όλα αυτά προχωράει σε κατηγορίες ανθρώπων για συγκεκριμένες καταστάσεις. Γράφω προς εσάς τεκνία, προς όλους. Τεκνία διότι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες σας. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάτε. Γι' αυτό πρέπει η αγάπη συγχωρεί, μακροθυμεί, υποφέρει, ανέχεται. Γιατί συγχωρήθησαν οι αμαρτίες σας. Και δεν συγχωρήθησαν οι αμαρτίες σας από καλοσύνη σας, από αγιασμό σας, αλλά ένεκεν του ονόματος του Χριστού. Χάρη έκανε ο Θεός. Και δια του Ιησού Χριστού λέει αφέονται σε η αμαρτία. Χάρη έκανε. Οι αμαρτίες δεν φεύγουν από τη ζωή μας. Οι αμαρτίες έχουν συνέπειες. Και μάλιστα ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Για να φύγει ο θάνατος και να έρθει η ζωή, χρειάζεται να φύγουν οι αμαρτίες μας. Και οι αμαρτίες φεύγουν μόνο είναι και το ονόματος του Χριστού. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί είμαστε χρεώστες. Είμαστε ευγνώμονες. Γιατί αν αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει και καθάρισε εμάς από πάσης αμαρτίας, είναι ένεκεν του ονόματος του Χριστού, κατά το γεγραμμένο, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Αλληλούια. Τεκνία λοιπόν σας γράφω γιατί συγχωρήθησαν οι αμαρτίες σας, για το όνομα του Χριστού. Αλλά τώρα πατέρες, σας γράφω τώρα, διότι γνωρίσατε τον απαρχής. Σας γράφω επειδή γνωρίσατε τον απαρχής και έχετε την ικανότητα να καταλάβετε. Εάν δεν είχατε γνωρίσει τον απαρχής και να σας έγραφα δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Και πώς γνωρίσαμε τον απαρχής και απολαμβάνουμε το γεγραμμένο λόγο του Θεού. Κατά χάρη, δια του Ιησού Χριστού. Άρα ο λόγος του Θεού δεν γράφεται προς κάθε άνθρωπο, αν και γράφεται, γιατί δεν μπορεί να τον καταλάβει ο κάθε άνθρωπος. Όλοι μας έχουμε αυτή την εμπειρία, την είχα και εγώ. Χρόνια άνοιγα τη γραφή και το Ευαγγέλιο και διάβαζα.
Δεν καταλάβαινα γρή λέξη. Ήταν το καλύτερο υπνοτικό. Μόλις άνοιγα και διάβαζα, χράπ, με πιάνω ύπνος. Και στο τέλος διάβαζα εκεί τον Ιζεκίλ να δω αν έχει σχέση με τα UFO. Τέτοιο μυαλό είχα. Αλλά ούτε και καταλάβαινα τίποτα. Διάβαζα το Ματθαίο, κοιμόμουνα. Διάβαζα το Λουκά, ξανακοιμόμουνα. Όταν όμως, αδελφοί αγαπητοί, πήρα το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια και διάβαζα επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, δηλαδή με επίγνωση, έστω και αρχική, έστω και σχετική, τότε το Ευαγγέλιο με ξύπναγε. Ενώ ήμουν ανισταγμένος, μόλις το έπαιρνα και διάβαζα, ξύπναγα. Αντίθετα. Γιατί άρχισε να ζει, άρχισε να ενεργεί μέσα μου. Και αυτό πιστεύω ότι είναι η εμπειρία όλων μας. Αλλιώς το διαβάζαμε πριν αναγεννηθούμε και αλλιώς το διαβάσαμε από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε. Γι' αυτό και λέει, πατέρες, σας γράφω, όχι επί Ματταίο, γιατί γνωρίσατε τον απαρχής, αλλά και προς εσάς νεανείς και γράφω, γιατί νικήσατε τον πονηρό. Ο πονηρός είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό, δεν θέλει να πιάσει τα χέρια του άνθρωπου στη γραφή. Και βγαίνουν νομοθεσίες και βγαίνουν διατάξεις και μάλιστα κάποιος μου λέει, ποιος είσαι εσύ και διαβάζεις το Ευαγγέλιο? Λέω, γιατί? Λέει, μόνο μου λέει, ορισμένοι άνθρωποι πρέπει να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Λέω, μπα, πού το λέει αυτό? Πού το γράφει? Μόνο λέει, όσοι είναι στη δική μας εκκλησία διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Τι λες καλέ? Εμείς και οι νεανίσκοι το διαβάζουνε, γι' αυτό μας γράφει, επειδή νικήσανε τον πονηρό. Αν δεν νικήσεις τον πονηρό, δεν μπορείς να διαβάσεις το Ευαγγέλιο. Αλλά η νίκη είναι από το απαρακυρίου. Γράφω προς εσάς, παιδεία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Τι ωραίες λέξεις. Ξέρετε τι θα πει, αδερφοί αγαπητοί, να γνωρίσουμε το Θεό σαν Πατέρα? Όσοι εδέκτησαν τον Χριστό, εις αυτούς εδόθη να γίνωση τέκνα Θεού. Διαβάζεις το Ευαγγέλιο και μέσα από το Ευαγγέλιο γνωρίζεις την αγάπη του Θεού Πατρός που έστειλε τον Ιησού Χριστό και απολαμβάνεις το Ευαγγέλιο και χαίρεται η ψυχή σου και δοξάζεται το όνομα του Χριστού. Τώρα έγραψα. Όχι, σας γράφω τώρα, έγραψα, απαρχής. Έγραψα προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Και έγραψα και γράφω. Και καταλαβαίνατε και καταλαβαίνετε από τη στιγμή που γνωρίζετε τον απαρχής. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, και έγραψα και γράφω. Και διαβάσατε και θα συνεχίσετε να διαβάζετε. Και ξεκινήσατε με το Ευαγγέλιο και θα τελειώσετε με το Ευαγγέλιο. Και κανένας δεν θα σας σταματήσει. Γιατί? Διότι είστε ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας αφού ενικήσατε τον πονηρό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο είναι για κάθε ηλικία, για κάθε άνθρωπο, για παιδιά, για μεγάλους, για πατέρες, για παππούδες, για νέους, για γέρους, για όλους, με μία προϋπόθεση. Να έχουν την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την αναγέννηση, που σημαίνει ότι έχουν νικήσει και τον διάβολο. Δηλαδή, κατοικεί μέσα τους ο Λόγος του Θεού πλουσίως, διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου και η καρδιά τους είναι γεμάτη από αγάπη. Και εξασφαλίσαμε τώρα τη Βασιλεία των Ουρανών? Όχι ακόμη. Ένα πάρει ευχή. Όχι ακόμη, όχι ακόμη. Μα αφού μένω στο Λόγο του Θεού, αμήν. Μα αφού δικούμαι από το Πνεύμα του Άγιο, αμήν. Μα αφού κατοικεί μέσα μου ο Λόγος του Θεού, αμήν. Μα αφού κατοικώ στο Χριστό και στο Πατέρα Θεό, αμήν. Και αφού νίκησα τον πονηρό και αφού μπορώ και τον διαβάζω και τον καταλαβαίνω και τον εννοώ και άρχισα και προχωράω και συνεχίζω με το Λόγο του Θεού. Αλλά υπάρχει τώρα ένας ύπουλος εχθρός. Και αυτός ο ύπουλος εχθρός λέγεται κόσμος. Μην αγαπάτε τον κόσμο,
Καλά, μπορώ να διαβάζω το Ευαγγέλιο και να αγαπάω τον κόσμο, βέβαια. Και συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Διαβάζω το Ευαγγέλιο, αγαπάω τον Χριστό, αλλά ο κόσμος με τραβάει λίγο. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν αφήσουμε την καρδιά μας να την τραβήξει ο κόσμος, στην αρχή δεν φαίνεται. Στην αρχή περπατάμε κάτω από δύο φρονήματα. Ανάμεσα σε δύο φρονήματα υπάρχει περπάτημα. Και αυτό το έχω καταλάβει μέσα στην καρδιά μου από τις πρώτες μέρες που πίστεψα. Και σας το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητο σήμερα. Περπατούσα σε δύο κράσπεδα. Πώς είναι το κράσπεδο του πεζοδρομίου που είναι το άκρη-άκρη, το μονό. Εγώ είχα βρει ένα με διπλό. Και ήταν δύο κράσπεδα. Και περπατούσαμε το ένα πόδι εδώ, στο ένα κράσπεδο και μετά άλλο στο άλλο. Όσο περπατούσα, τόσο το ένα διαχωριζόταν από το άλλο. Σαν να πηγαίνει το ένα προς τα κάτω και το άλλο προς τα πάνω. Στην αρχή ήταν σχεδόν ευθεία, δεν καταλάβαινα τίποτα. Όσο προχωρούσα όμως, τόσο μεγάλωνε αυτό. Και άρχισα να κουτσένω. Έτσι, δεξιά, το ένα ψηλά, το άλλο χαμηλά. Όμως προχώραγα. Αλλά ξέρετε, το περπάτημα, το κουτσό στον χριστιανό θα σε οδηγήσει στην καταστροφή. Ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Συνέχιζα. Όσο συνέχιζα να περπατάω έτσι, κούτσενα όλο και περισσότερο. Και άρχισε το περπάτημα να γίνεται δύσκολο. Αγωνιζόμουν να πατήσω στο ένα πόδι να σηκωθώ απάνω. Δύσκολα όσο προχωρούσα. Το να κατέβω κάτω ήταν εύκολο. Αλλά να ξανανεύω πάνω στο άλλο δύσκολο. Και κάποια στιγμή όταν μεγάλωσε αυτό το άνοιγμα έμεινα στο κάτω. Δεν μπορούσα πια με το ένα πόδι να πάω στο άλλο. Και όταν συνήλθα, γιατί ήταν ώρα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν ήλθα κατάλαβα το διπλό περπάτημα, το περπάτημα με δύο φρονήματα. Και περπατάς καλά, τα έχεις όλα, το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, τη διοίκηση, τον έλεγχο, αγαπάς τους αδελφούς σου, υπηρετείς τους αδελφούς σου, προσέχεις την καρδιά σου, φροντίζεις τη ζωή σου, αλλά κάτι σε ελκύει από τον κόσμο. Που μπορεί να είναι μία μικρά διασκέδαση. Θα μου πεις γίνεσαι αυστηρός. Για παράδειγμα το λέω. Μ' αρέσει το θέατρο. Μα αμαρτία είναι. Δεν είναι αμαρτία. Να μην βάλω λίγο ρούζ εδώ μια κοπέλα. Λίγο εδώ. Αμαρτία είναι. Δεν είναι. Αλλά το λίγο από εδώ θα γίνει και εδώ. Και από εδώ θα γίνει και εδώ, και από εδώ θα γίνει και στα μαλλιά, και από στα... και όλο το σώμα θα γίνει κόσμος. Και όταν όλο το σώμα γίνει κόσμος, μετά δεν μπορείς να ορθοποδήσεις. Δεν μπορείς να περπατήσεις καλά. Η κατρακύλα του κόσμου είναι πολύ ύπουλη, πολύ δυνατή και δεν έχει γιατρία. Εάν αφαιθείς σε αυτή την αγάπη του κόσμου, δεν έχει γιατρία. Και τι λέει τώρα ο Λόγος του Θεού για να μας ξυπνήσει? Μη να αγαπάτε τον κόσμο. Δεν αγαπάω τον κόσμο. Μη δε τα εν το κόσμο. Ούτε αυτά που είναι στον κόσμο. Μα τον κόσμο εγώ δεν έχω καμία σχέση, δεν τον αγαπάω καθόλου. Ναι, αλλά αυτό το οποίο φιλοξενεί στην καρδιά σου είναι του κόσμου. Δεν είναι ο κόσμος, αλλά είναι του κόσμου. Εάν της αγαπά τον κόσμο και τα του κόσμου, η αγάπη του Πατρός φεύγει από πάνω του. Φεύγει, αρχίζει και χάνεται. Μα να βάψω λίγο τα μαλλιά μου. Λίγο. Είναι άσπρα να τα κάνω μπλε. Λίγο. Δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί θα είναι πιο ωραία μπλε? Πώς το καταλαβαίνετε εσείς? Θα είναι πιο ωραία. Είναι ωραία τα άσπρα τα μαλάκια. Δεν λέω τώρα για ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχουν τη δύναμη οι αδελφές να το κάνουν, ούτε ελέγχω κανέναν. Δεν έχω στο μυαλό μου κανέναν άνθρωπο.
Και όταν διαβάζω κάτι από το Ευαγγέλιο δεν σκέφτομαι κανένα. Αυτό σας το λέω για να μην πει κανείς για μένα τα λέει. Δεν τα λέω για σένα. Τώρα αν τα λέει ο Θεός για σένα είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως δεν τα λέω. Αλήθεια λέω. Τα λέω γιατί τα γράφει. Εάν αγαπάς όχι τον κόσμο, μα εγώ δεν αγαπάω τον κόσμο. Αν αγαπάς όμως εκείνο το πράγμα του κόσμου, τότε αυτό θα μεγαλώνει και η αγάπη του Θεού θα φεύγει. Θα έρχεται η αγάπη του κόσμου, η αγάπη του Πατρός θα φεύγει. Διότι πάνεν το κόσμο, και αρχίζει τώρα να το περιγράφει, είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, που δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Ένα-ένα. Η επιθυμία της σαρκός. Αυτή η σάρκα να έχει επιθυμίες, ελάτε που έχει. Ελάτε που έχει επιθυμίες. Πολύ σοβαρές επιθυμίες. Οι σαρκικές επιθυμίες, και δεν εννοώ μόνο στη σάρκα-σάρκα. Οι σαρκικές επιθυμίες είναι πολύ, πολύ μεγάλες. Ξεκινάνε, αυτό το έχω δει και το έχω ζήσει. Δεν κρίνω. Θυμάμαι. Ας καλός αδελφός. Μου λέει βάλε λίγο, μου λέει το έχεις δοκιμάσει αυτό το άρωμα. Λέω ποιο άρωμα. Μου λέει αυτό εδώ, κοίταξε μύρισε, μύρισε, είναι ωραίο. Γέλασα εγώ. Αυτά που σας λέω είναι αλήθεια. Ούτε κατάλαβα τι συμβαίνει αυτό. Ύστερα από λίγο μου λέει το άλλαξε, αυτό σ' αρέσει. Ωραίο είναι. Όχι, μου λέει, του λέω μου βρωμάει αυτό. Βρωμάει, πολύ βρωμάει. Τα ξαναέρχεται και εγώ τον κοροϊδεύα. Δηλαδή τον κοροϊδεύα. Αστειευόμουν. Όπως πάντα αστειεύομαι. Έρχεται, μου λέει αυτό σ' αρέσει. Ω, του λέω αυτό βρωμάει πιο πολύ. Και μου βρώμαγε ρε παιδί μου, γιατί ήταν πολύ έντονα αυτά τα πράγματα. Αυτό σε λίγο χάθηκε. Και λέω, κοίταξε να δεις από ένα άρωμα. Βέβαια φιλοξενούσε και άλλα πράγματα προφανώς μέσα του. Αλλά ξεκινώντας από το λίγο. Από το άρωμα. Ένα παράδειγμα ήταν αυτός. Από την ωραία κολόνια. Θα μου πεις εσύ δεν βάζεις κολόνια. Από αυτό που βάζουν μετά το ξύρισμα. Βέβαια για να μην ειλικρινήσω εγώ βάζω ενόπνευμα ή τίποτα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι κακό. Δεν το λέω για κακό. Δεν το λέω για έλεγχο. Λέω το φρόνημα της σάρκας, η επιθυμία της σάρκας που μπορεί να εκδηλωθεί, να εξελιχθεί πολύ επικίνδυνα. Από ένα άρωμα, από μια γραβάτα που να είναι τέτοια από εκείνη την άλλη, από τα παπούτσια, από ένα αυτοκίνητο μεγάλο, από το κούρεμα που να αφήσω λίγο εδώ, θα φτάσει μέχρι σκουλαρίκια. Έχετε δει χριστιανούς με σκουλαρίκια? Υπάρχουνε. Πώς καταντήσαν έτσι αυτοί οι άνθρωποι? Χριστιανοί λέει και έγινε σκουλαρικάκι, γιατί αμαρτία είναι. Εσείς τι λέτε, αμαρτία είναι ένα σκουλαρίκι? Πώς το καταλαβαίνετε? Για σκεφτείτε τώρα να έρθει ποιμένας να κηρύξει και να έχω σκουλαρίκι να κρέμεται. Θεός να μας φυλάει. Γίνονται. Είναι οι επιθυμίες της σάρκας. Που σ' αρέσει. Αρέσει στη σάρκα. Και αυτές οι επιθυμίες της σάρκας δεν είναι από το Θεό. Και οδηγούν τον άνθρωπο στην αποστασία. Το δεύτερο είναι οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Οι επιθυμίες των οφθαλμών. Το βλέπεις. Αυτό το μάτι αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Περνάς και όλα τα θέλεις δικά σου. Λες τι ωραίο σπίτι να κάνα τέτοιο. Προχωράς και τι ωραίο αυτοκίνητο να κάνα τέτοιο. Προχωράς τι ωραίο κουστούμι να κάνα τέτοιο. Των άλλων πραγμάτων. Τι ωραίο εξοχικό να έχω ένα τέτοιο. Και αρχίσει και δημιουργείται μια επιθυμία. Και αυτή η επιθυμία φουντώνει, φουντώνει, φουντώνει. Και αφήνεις τον Χριστό και δουλεύεις για την επιθυμία. Θέλω και δεύτερη δουλειά. Και ο Χριστός. Τι ωραίο φουστάνι, θέλω ένα τέτοιο. Μα είναι λίγο σκιστό. Είναι ωραίο όμως, θα το ράψω εγώ. Αδελφοί, αυτά είναι αλήθεια. Είναι οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Κι όμως τι ωραίο που το λέει το Ευαγγέλιο. Σας είχα πει που είχε έρθει κάποιος και μου είχε πει έχω 145, όχι 45 μου λέει παπούτσια. Του λέω ζευγάρια ή από ένα τα μετράς?
Πού τα βάζεις ρε 45, ούτε 40 ποδαρούς ανάζουνα. Τώρα μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Ανοίγει την ντουλάπα, λέει, κοίτα πόσες γραβάτες έχω. Πόσες είναι αυτές, αμέτρητες. Ανοίγει την ντουλάπα, κοίτα πόσα κουστούμια έχω. Ένα, δύο, τρία κουστούμια εκεί να έχεις να τα φοράς και να τα χαίρεσαι, να προλαβαίνεις να τα παλιώνεις ρε παιδί μου. Παλιώσουνε, να λιώσουνε, να τα πετάξεις. Επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, λες και θα τα φορέσεις και τα παπούτσια και τα 40 μαζί. Το φαντάζεστε, 40 ζευγάρια, με μια καύχηση, 45 μάλιστα. 45 ζευγάρια, μ' αρέσουν λέει τα παπούτσια. Θυμάμαι μια φορά πηγαίναμε με τον αδερφό τον Λούι, είμαστε στο αεροδρόμιο και πηγαίναμε με τον αδερφό τον Λούι κάπου. Και ήταν η Άννα, ο αδερφός ο Λούις, εγώ και κάνα δύο-τρεις αδερφοί. Μένα μου αρέσουν τα ρολόγια. Γιατί να μην κάνουμε, μου αρέσουν τα ρολόγια. Και για μια στιγμή παρασύρθηκα και τα κοίταζα. Και με κοίταζε ο Λούις. Εγώ τα κοίταζα από εδώ, κοίταζα αυτό, κοίταζα από κάτω, έσκυβα να το δω καλύτερα το άλλο, είχε πολλά. Και λέει στην Άννα, η επιθυμία των οφθαλμών. Όψη ήρθα εγώ και λέω, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Τι είναι η αλήθεια? Και αν την αφήσεις στην καρδιά σου, λέει, τι κάνεις, συλλογή από αυτοκίνητα. Έχει πολλά λεφτά και κάνει συλλογή από αυτοκίνητα. Λέει, πρώτα είχα Volkswagen, μετά λέει πήρα BMW, μετά πήρα Mercedes, μετά Rolls Royce, μετά κι άλλη μια Rolls Royce, δύο Rolls Royce και μετά τρεις Rolls Royce. Κάτσε. Είναι η επιθυμία των οφθαλμών. Όμως αδερφοί αγαπητοί, αυτή η επιθυμία των οφθαλμών, έτσι πως τα περιγράφω, είναι τραβηγμένη. Αλλά αρχίζει από το λίγο και σε οδηγεί έξω από την αγάπη του Πατρός. Έξω. Γι' αυτό αρκείστε, λέει, στα στροφάς και στα κλινοσκεπάσματα. Να σου πω μια άλλη επιθυμία οφθαλμών. Λέει, θέλω να πάω να φάω. Και παραγγέλνει. Δύο μερίδες από κοινό. Τέσσερις μερίδες από αυτό, μόνος του είναι. Πέντε μερίδες από αυτό, γεμίζει το τραπέζι. Τα βλέπει, δεν τρώει καθόλου. Χόρτασε που τα βλέπει. Άχρηστα. Πώς θα καταλάβω αν κάτι είναι επιθυμία των οφθαλμών? Είναι άχρηστα. Άχρηστα τελείως. Η επιθυμία των οφθαλμών είναι τα βραχιόλια, η επιθυμία των οφθαλμών είναι τα σκουλαρίκια, η επιθυμία των οφθαλμών είναι τα κολλιέ, η επιθυμία των οφθαλμών είναι οι πολυτελείς ενδυμασίες, λέει, ένα φουστάνι 5-10.000 ευρώ. Παιδάκι μου. Είναι, λέει, φίρμα. Αυτές όμως οι επιθυμίες των οφθαλμών, και μη σας πω τώρα και παρακάτω να προχωρήσω, ένα μπλουζάκι, λέει, 1.000 ευρώ μέχρι εδώ όμως. Για να πάρεις 2.000 να το κατεβάσεις μέχρι εδώ. 1.000 ευρώ μέχρι εδώ. Κάτσε βρε παιδί μου. Ένα μπλουζάκι. Ναι, επειδή είναι κοντό έχει 1.000 ευρώ. Αδελφοί αγαπητοί, ό,τι είναι άχρηστο είναι επιθυμία των οφθαλμών. Ό,τι είναι για να προσελκύσει τον ενδιαφέρον των άλλων το φοράω για τους άλλους είναι επιθυμία των οφθαλμών. Ό,τι είναι για να είμαι κόσμιος, είναι η ευλογία του Θεού. Κόσμιος. Θα έχεις και το σακάκι σου, θα έχεις και το κουστούμι σου, θα έχεις και το φορεμά σου, θα έχεις και τη φουστίτσα σου, θα είσαι όμορφη. Αδελφοί, όμορφες αδερφές έχουμε. Όμορφες. Ντυμένες ωραία, κόσμια, ευπρεπώς. Και ιδιαιτέρως, αδερφοί αγαπητοί, η ομορφιά είναι η καθαριότης μας. Ένα τέλειο κουστούμι και μυρίζει. Γιατί δεν κάνει μπάνιο? Πώς δεν κάνεις μπάνιο καλοκυριάτικα? Είναι και μερικοί που μυρίζουν και μερικές, που μυρίζουν πιο πολύ από τους άλλους. Τι πρέπει να κάνουν τρία μπάνια την ημέρα. Δεν τα λέω για αστεία. Τα ζούμε αυτά. Προσέχουμε αδερφοί αγαπητοί. Καθαριότητα είναι ο Χριστός. Καθαρεί και μέσα και έξω και από παντού. Μπορώ να έρθω εγώ με μια ωραία γραβάτα, με μια λαδιά τέτοια. Και καλά, έφαγα για να αλλάξω. Αλλά όχι, να την ξαναφορέσω. Μετά η αλαζονία του βίου. Εκεί να σας έχω. Αλαζονία του βίου, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και εγώ μόνο τέτοιο αυτοκίνητο μπορεί να έχω. Είναι, πώ
πώς το λένε, είναι η αυτοδικαίωσή μας, είναι η επιβεβαίωσή μας στο αυτοκίνητο. Λέει, τι αυτοκίνητο έχεις? Το γιώτα. Άντε μωρέ, το γιώτα έχεις, το γιώτα. Δημιουργείς κύρος, δημιουργείς πρεστής, δημιουργείς προσωπικότητα, αξία. Φοράς γραβάτα, πώς τις λένε τις μάρκες, δεν τις ξέρω καλά. Αξία. Κοστούμι, αξία έχεις. Πού μένεις? Στην Εκάλιστο βουνό. Αξία έχεις. Η αξία μας, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι των υπαρχόντων μας. Τα υπάρχοντα, όλα αυτά όσα βλέπετε θα χαλάσουν. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Δεν αποκτούμε έντονη προσωπικότητα από τα υπάρχοντά μας, ούτε με την επίδειξη. Ξέρεις εγώ πόσα δίνω στην εκκλησία? Βάζω το χέρι στην τσέπη και δίνω. Πάει, τα χάσες όλα. Και το μισθό σου τον έχασες και την ευλογία του Θεού την έχασες. Όλα τα χάσες. Έρχεται κάποιος και μου λέει, αυτή η αδερφή μου λέει, δεν δίνει καθόλου. Ξέρεις πόσα λεφτά έχει? Λέω, πού το ξέρεις ότι δεν δίνει? Πού το ξέρεις ότι δεν δίνει? Αυτός ξέρεις πόσα λεφτά έχει και δεν δίνει στην εκκλησία. Λέω, πού το ξέρεις ότι δεν δίνει? Για ρώτησε με εμένα να δεις αν δίνει. Και είδατε πόσο εύκολα κρίνουμε. Ό,τι έχουμε να κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, εν το κρυπτό θα το κάνουμε. Και τότε θα απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού και τη χάρη του Θεού. Πέρασε η ώρα. Αδερφοί αγαπητοί, να προσέχουμε τον κόσμο. Να προσέχουμε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ύπουλος και το φρόνημα του κόσμου σε καταστρέφει. Λίγο παντελονάκι, λίγο εκδρομούλα, λίγο βολτίτσα, ένα σινεμαδάκι, λίγο ένα μπαράκι, ένα σφινάκι, πάει, πέταξε το πουλί, πέταξε ο Χριστός. Άντε ξανά από την αρχή. Προσοχή στις επιθυμίες της σάρκας, στις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων και στην αλαζονία του βίου. Αμήν.